Hello ladies and gentlemen, we are back εδώ επί του καναπέως για 57 πρώτα λεπτά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Θα ταξιδέψουμε με μια πάρα πολύ όμορφη καλεσμένη, κυριολεκτικά βεβαίως και μεταφορικά, με μια ταλαντούχα ηθοποιό αλλά και με μια πάρα πολύ καλή φίλη. Μέχρι όμως να την παρουσιάσω, να σας πω ότι η Εύη Χιλά εδώ στο πλάι μου, κατευθείαν μόλις τελείωσε, πήρε το πτυχίο, ήρθε κατευθείαν από το πανεπιστήμιο. Η κοπέλα βλέπετε με την αγγλική ενδυμασία. Η ενδυμασία σηκώθηκε. Ναι, η ενδυμασία σηκώθηκε και είμαστε έτοιμοι για να σας ταξιδέψουμε. Φιλιά πολλά να στείλουμε σε όλο τον κόσμο κυριολεκτικά. Τι ωραίο, τι ωραίο πανταλόνι φωτιά στα είναι κόκκινα. Αυτό. Δεν είναι κόκκινο αυτό. Πορτοκαλοκόκκινο. Ναι, αυτό είναι πορτοκαλό. Αυτό είναι το που κάμισε μου πήρε ο φίλος μου ο Πάρης. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Να του πεις μπράβο, πες το για την επιλογή του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάρη. Από το Peter Patterns, στα γενέθλιά μου, μου φέρε αυτό πολύ ωραίο που κάμισε. Είδες πολύ ωραία επιλογή και το συνδυάσαμε πολύ ωραία παντελόνι. Και χαίρομαι που αυτά που σου φέρουν οι φίλοι σου, επειδή μου τα τιμάς. Ναι, πάντοτε εγώ τιμάω. Εγώ τιμάω στη ζωή μου δύο πράγματα. Τα δώρα που μου δίνουν και τα παντελόνια μου. Μπράβο. Καμιά φορά τιμάω και τις φούστες αυτών που συνοδεύουν. Των γυναικών που συνοδεύουν. Αν μη τι άλλο. Γιατί ο άντρα εκτό από τα δικά του παντελόνια πρέπει να τιμάει και τη φούστα αυτή που συνοδεύει. Εάν το ψάξετε λίγο θα καταλάβετε ότι είναι πολύ βαθιστόχαστο και σας θέλω πολύ σκεπτιστικούς όλους τους τηλεθεατές. Να γίνουμε σκεπτικιστές λοιπόν. Σκεπτικιστές, διότι η ζωή μόνο από μεγάλη σκέψη μπορεί να σου ανοίξει δρόμους. Βεβαίως. Διότι πάνε οι εποχές που οι δρόμοι ανοίγαν έτσι, κυρία μου. Με την τύχη. Ναι. Δεν υπάρχει τύχη ή ατυχία. Στη ζωή δεν υπάρχει, υπάρχει σωστό ή λάθος. Υπάρχει επιλογή και συνέπεια αυτής. Wow. Ναι. Αυτό θα σας το εξηγήσω λίγο πώς γίνεται. Ναι, για πες μας. Θα το συζητήσουμε μαζί με την Αλέκα Μακρύ που είναι εδώ κοντά μας και καλώς την ευχαριστούμε πάρα Αλέκα. Πολύ. Πού είσαι, κοριτσάρα μου. Ξέρεις, κάθε φορά μας έχεσαι και πιο intellectual και πιο κούκλα και πιο. Είσαι ροκ τυπά τελικά. Είμαι. Δεν είσαι έτσι αυτή η κυρία που θα είναι με την μπούκλα της, με όχι, το τέτοιο. Είσαι άλλο στυλ γυναίκα. Το κοντό μαλλί το πρεσβεύεις καταπληκτικά. Ναι, και σου πάει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ξέρω με πολύ μαλλί αν θα μου άρεσες. Θα, δηλαδή, γιατί υποκονεί, μ' αρέσει αυτό το ύφος, γιατί ξέρεις κάτι, το μακρύ μαλλί, το πολύ μαλλί πηγαίνει σ' όλες, να το πω απλά, σ' όλες. Βοηθάει. Το κοντό δεν πάει πάντως σ' όλες. Δηλαδή, το κοντό μαλλί όμως όποια το έχει και τη πάει. Ωραίο κεφαλάκι εδώ. Ναι, είναι όπως και το ξυρισμένο μαλλί στον άντρα που είναι η μόδα και το κάνουν όλοι, δεν πάει σ' όλους. Πρέπει να έχει πολύ ωραίο κρανίο. Σε σχέση με τα μουσια πάλι που πάει σε όλους. Ναι, πάνε σε όλους γιατί κρύβει τις ατέλειες το μουσι. Σωστά. Κατάλαβες. Mm-hmm. Αλλά όμως εσένα το κοντό μαλλί νομίζω ότι σου πάει πάρα πολύ. Όπως και στη ζωή λάσκαρη. Ναι. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ που έχει καθιερώσει το κοντό μαλλί. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πιο πολύ από τις ταινίες που ήταν αυτό το μακρύ, το ξανθό. Εντάξει, ναι, ήταν γυναικάρα, διαφορετικά γυναίκα, αλλά με το κοντό δίνει ένα άλλο πρεστίζ. Νομίζω ότι αντιπροσωπεύει κιόλας χαρακτήρα. Το κοντό μαλλί κάπως ή τα λίγα καρφάκια. Δηλαδή θεωρώ ότι όταν είδα και τη Λάσκαρη τελευταία, έτσι με αυτό το μαλάκι και έλεγε ενδιαφέροντα πράγματα, ανέβηκε ακόμα περισσότερο, δηλαδή στη γνώμη που είχα για αυτήν, η οποία το ήταν κοντόμαλι σε μία γυναίκα προσδίδει λίγο θεωρία σοφιστικέ και λίγο θεωρία του ολοκληρωμένου ανθρώπου, δηλαδή του χαρακτήρα. Σοφιστική δεν θα το έλεγα, ντε και καλά. Αλλά είναι αυτό, εγώ θεωρώ, το ροκάδικο στυλ. Είμαι και ροκάς αγενιά και εντάξει, μου αρέσει. Σου πηγαίνει, αντιπροσωπεύει και τέλος πάντων και το στυλ σου τελικά. Ναι. Αν είχες παλαιότερο μακρύ μαλλί. Κοίταξε να δεις, εγώ θεωρώ ότι επειδή δεν πηγαίνει σε όλους και είναι μεγάλη τόλμη το να τολμήσεις να κάνεις κοντομαλλί, αρχικά δείχνεις όντως χαρακτήρα. Ναι. Έτσι, δηλαδή σε ζωή τολμάς, κάνεις πράγματα. Δείχνεις. Γιατί κατάφερε και μέσα από το στυλ του μαλλιού σου. Ναι. Και μπορείς να δείξεις και λίγο κάποιες πτυχές του χαρακτήρα σου. Όπως μου λέει κατά ψέματα. Κάνεις πράγματα και τα λοιπά και δεν τολμάς, δεν γίνονται πράγματα. Αυτό μου θύμισε τη Βάνα. Η Βάνα, ναι, όταν την είσαι δείξει, λέει,
Στην Ελλάδα δεν γίνονται πράγματα, Γιώργο μου. Γιώργο μου, στην Ελλάδα δεν γίνονται πράγματα. Το θέατρο. Γιώργο μου, δεν γίνονται παραστάσεις. Δεν γίνονται. Κουράστηκα. Δεν γίνονται πράγματα. Ακριβώς όμως. Δηλαδή να το γυρίσεις και σε μίμος τώρα. Αυτό μου έλειπε. Να κάνω και μιμήσεις. Τι φλανάκια Σαχαράτος. Ή ο Διονύσης. Ο Διονύσης, βεβαίως. Μετά από εκείνη την μοναδική μας εκπομπή που έχουμε προσχεδιάσει και έχουν δει κτλ. Και τα λοιπά, και δεν ξέρω ακριβώς πότε και τι, ναι. Που θα δούνε στην ουσία. Σωστά. Να πούμε ότι ετοιμάζουμε. Άντε να τους το πούμε. Το πούμε. Τώρα θυμήθηκα ημερομηνία. Λοιπόν, ακούστε, ετοιμάζουμε καταπληκτική εκπομπή με μιμήσεις, με πράγματα απίστευτα. Μείνετε κοντά μας. Ερχόμαστε λίγο στην Αλέκα τη Μακρύ που την είχαμε φιλοξενήσει πριν από ένα χρόνο. Μία γυναίκα η οποία στο θέατρο έχει αφήσει το δικό της στίγμα στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, αλλά και σε πολύ ωραίες ιντελεκτουέλ και συγκεκριμένες διαφημίσεις μεγάλων εταιριών. Που πάντα ήταν στο στυλ σου. Δηλαδή δεν έπαιξε ποτέ ένα διαφημιστικό που θα κάνεις την Αζιάρα που φοράει ένα μπικίνι και θα πέσει στη θάλασσα, ας πούμε. Oh. Έκανες πάντοτε ρόλους, ακόμα και στα διαφημιστικά, που σε αντιπροσώπευαν. Τι είναι αυτό? Να πούμε όμως σε κάποιο από αυτά τις διαφημιστικές κόσμους. Ναι, είχε παίξει το τελευταίο. Το πιο τελευταίο που θυμόμαστε όλοι ήταν για την... Μπορούμε να το πούμε. Βεβαίως να το πούμε. Δεν έγινε. Να βοηθήσουμε τις εταιρείες. Όχι. Της Χόλ ήταν, έκανα μία μαμά και ήταν και σε μία γιαούρτια που έκανα μία πεθεράκι, ήταν πολύ πιο χαριτωμένο γιατί είχε πολύ πλάκα αυτή η πεθερά. Έμπαινε ανάμεσα στο ζευγάρι που έτρωγε το γιαούρτι και είμαι η μαμά του συζύγου και έμπαινα στη μέση και δεν τους άφηνα να χαρούν, να απολαύσουν. Αλλά ήταν πάρα πολύ χαριτωμένο. Δηλαδή, εμένα μου άρεσαν. Ναι. Από τις λίγες φορές. Επειδή έπαιξε πάρα πολύ αυτή η διαφήμιση. Και έχουμε δει ανθρώπους από διαφήμιση, πραγματικά από μία διαφήμιση, να προχωρήσουν στον δρόμο και να λένε τι ταυτοποιήθηκες λίγο σαν πεθερά που μπαίνει μέσα στα ζευγάρια για να σε πιάνουν στο μωριό και σου λένε βρε, γιατί δεν τους άφηνες να φάνε το γιαούρτι ή κάτι τέτοιο. Όχι. Στη ζωή σου αυτό δεν θα το έκανες ποτέ. Με έχουν δέσει πολύ με την οικογένεια Χωραφά. Ναι. Εκεί. Και ό,τι και να κάνω, με έχει σταμπάρει η κοπελίτσα που έκανα στα 14-15 μου. Κοίτα, να περάσουν τόσα χρόνια και να σε έχουν σταμπάρει με αυτό. Ναι. Δεν είναι φοβερό πως ένας ρόλος μπορεί να, όχι να σε στιγματίσει ή να σε ακολουθεί. Δηλαδή, ένας ρόλος που ήταν τόσο έντονος για την ηλικία σου. Ναι. Το έχουμε ξαναπεί και σε πολύ καλή θέση και σε πολύ καλό cast ηθοποιών και σε μεγάλη, ας πούμε, ταινία. Δεν είναι πολύ περίεργο να σε συντροφεύει τόσα πολλά χρόνια? Κοίταξε, είναι όλη αυτή η γενιά να φανταστείς ότι κάποια στιγμή που γνώρισα τον άντρα μου και του είπα ότι εγώ ήμουν στην οικογένεια Χωραφά, μου λέει, το ξέρεις ότι σε αυτή την ηλικία ήμουν ερωτευμένος μαζί σου. Συγγνώμη, οπότε τώρα, όταν μεγαλώνει, όταν μεγαλώσαν αυτά τα παιδιά, τα οποία με βλέπανε, εφηβάκια κι αυτά σαν και εμένα, και με θυμώσανται γιατί είχαν κάποια αισθήματα για μένα, στη συνέχεια με θυμούνται και περισσότερο λόγω φωνής. Αυτό, ότι είναι σταθερή η φωνή σου είναι η ίδια. Και είναι χαρακτηριστική η φωνή. Είναι χαρακτηριστική και... Και ο τρόπος που μιλάς όμως, Αλέκα. Είναι και η φωνή και ο τρόπος που μιλάς χαρακτηριστικός. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω τώρα είναι το εξής. Ο άντρας σου, λοιπόν, δεν σε γνώρισε από την οικογένεια Χωραφά. Μετά που του το έπεσε, θυμήθηκε. Ναι. Τον παντρεύτηκες, Βεθύρια, εγώ τον είχα διώξει. Επειδή δεν με γνώρισε. Δεν γίνεσαι και γυναίκα μου. Όχι, δεν έχω κανένα. Είναι και πολύ ρομαντικό να το καλώς σκεφτείς αυτό. Κανένα απολύτως κόμπλεξ. Ναι. Κανένα απολύτως. Δηλαδή έχω αλλάξει. Ναι, και εγώ συμφωνώ με το στυλ σου. Το ξέρω ότι έχω αλλάξει. Νομίζω ότι δεν έχω αλλάξει σαν άνθρωπος. Προσπαθώ να κρατάω την αθωότητά μου, αν και οι μέρες της αθωότητας έχουν τελειώσει. Έχουν περάσει. Πάπαλα. Τα έχω καλά με τον εαυτό μου και προσπαθώ σε κάθε ηλικία να είμαι μία όμορφη ή αν θέλεις συμπαθής και να λένε ναι, είναι σαραντάρα, αλλά είναι
Ωραία, 40, 50, ντου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 ντ
αυτό που εκπέμπουμε πολλές φορές από μέσα μας. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πραγματικά όμορφοι, αλλά και με το καλησπέρα που τους λες, σου έχει τον σώσει ένα χαστούκι. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι πάρα πολύ όμορφοι και θες να τους πιάσεις αγκαλιά. Έτσι. Είναι η ενέργεια που εκπέμπουν. Να τους κάνεις φίλους. Σε μαγεύουν. Ναι, σε μαγεύουν. Έχω δει μανεκέν να είναι απερίγραπτα. Έτσι, δηλαδή, ανοίγουν το στόμα τους και λες, άντε να πάω λίγο παραπέρα. Και έχω γνωρίσει ανθρώπους απλούς που δεν κάνουν το λαμπερό αυτό επάγγελμα και που μπορεί να μην είναι και πολύ εμφανίσιμοι. Αλλά είναι πιο προσιτοί τουλάχιστον στην ενέργεια. Και βγάζουν τέτοιο, ναι, τέτοια ακτινοβολία που ξεχνάς ότι έχουν λίγα κιλά παραπάνω ή και πολλά, ναι, κιλά παραπάνω. Βέβαια, δηλαδή έχω φίλους που είναι υπέρβαροι και ξεχνάω στην κυριολεξία όταν μιλάω μαζί τους, ξεχνάω το ότι... Αυτό είναι η γοητεία. Είναι υπέρβαρη. Είναι η γοητεία δηλαδή του δεν... χαρακτήρα. Πάντως έχεις προσέξει ότι γενικά οι άνθρωποι που έχουν κάποια παραπάνω κιλά είναι τις περισσότερες φορές καλοί άνθρωποι. Όχι όλοι. Γιατί όσους έχω συναντήσει, εγώ με κιλά. Είναι και κάποιοι τάχα μου, που δεν έχουν και λόγο να είναι και τάχα μου. Αλλά όλοι οι άνθρωποι πιθανόν, αυτό είμαστε, αυτό είμαστε. Να σου πω κάτι, νομίζω ότι ο άνθρωπος του ίδιου Θεού, παιδιά. Σαφώς. Και θα πω τώρα κάτι που ίσως ακουστεί λίγο... Πώς. Λίγο ανατριχιαστικό και λίγο κάπως, αλλά σε αυτή την εκπομπή λέμε μόνο αλήθειες και πρέπει να τα λέμε τα πάμε με το όνομά τους γιατί είναι μια διδακτική εκπομπή. Όλοι το ίδιο κομμάτι γης παίρνουμε στο τέλος. Είτε είσαι πλούσιος, είτε φτωχός, είτε ανώνυμος, είτε επώνυμος, είτε star, είτε ξεστάρ. Όλοι το ίδιο θα πει. Γιατί δηλαδή. Καλά το πήγε. Πολύ μακριά. Όχι, δεν συμφωνώ σε αυτό που λες. Γιατί δεν συμφωνείς. Και εσύ που ξέρεις θα έχεις οικογενειακό. Εντάξει, το θέμα είναι ότι όλοι εκεί θα καταλήξουμε. Ναι, αλλά δεν θα πάρουμε το ίδιο κομμάτι και εκεί. Εντάξει, δεν θα πάρουμε το ίδιο κομμάτι, αλλά το θέμα είναι ότι στο ίδιο πράγμα. Έχουμε κάτι διαφορούλες. Δηλαδή, είναι οι μικρολεπτομέρειες. Δηλαδή, εγώ θα έχω μέσα μεδάκι στη τηλεόραση, θα την έχεις χωρίς. Τηλεόραση θα είναι από κάτω. Λοιπόν, η Αλέκα η μακρύ ξεκινάει έτσι επιτροχάνη και θα δούμε και πολύ ωραία αποσπάσματα από διάφορες δικές σου εμφανίσεις. Ξεκινάει λοιπόν πρώτα με την τηλεόραση ή με το θέατρο ή με τον κινηματογράφο. Κινηματογράφο. Από πολύ πολύ μικρή με τον Τελικανή. Ναι. Με τον απίστευτο Άλκη Γιανακά, Ήλια Λιβικού, Παπαγιανόπουλος, Κατράκης, Καζάκος. Τρομερή παραγωγή. Βέβαια. Και μετά περνάει σιγά σιγά στο θεατρικό σπίτι. Και μετά μέχρι να πάω στη δραματική, με πήραν στη δραματική του Εθνικού Θεάτρου σαν ταλέντο και μετά από 2 χρόνια μου είπαν ότι είμαι ατάλλαντη και με αφήσανε στην ίδια τάξη. Ας το καλό. Ναι. Δηλαδή κάτσε τώρα να το πάμε λίγο. Σε πήρανε για ταλέντο και σου είπαν είσαι ατάλλαντη. Ναι, αυτό με πήραν σαν εξαιρετικό τώρα, ταλέντο. Με το που τελείωσα το σχολείο, το λύκειο, πολύ ωραία και δυστυχώς δεν τα πήγα καλά στη σχολή. Αυτό το γνωρίζεις ή συνέβαλαν κάποιοι άλλοι παράγοντες? Γιατί τον έχεις κάνει χωρίς να έχεις πάει στη σχολή μια ταινία στον κινηματογράφο τόσο καλή και η απόδοσή σου ήταν εξαιρετική. Δεν κατάλαβες, είχα κάνει 10 ταινίες μεγάλου μήκους πριν πάω στη δραματική σχολή, ναι. Και σε παίρνουν λοιπόν ως ταλέντο. Και, γιατί το να κάνεις 10 ταινίες, και μετά από 2 χρόνια με αφήσανε στην ίδια τάξη, με περάσανε στην πρώτη. Βέβαια, είχα άριστα αυτό που χαίρομαι τώρα. Στο μάθημα της Μαρίας της Χόρς είχα άριστα. Ξηφασκία είχα άριστα. Στο μάθημα της Τσουκαλά μας έκανε χορό άλλο από η Χόρς. Σε jazz στυλ, είχα άριστα, αλλά με κάποιους, με ένα-δύο από τους δασκάλους μου, τεράστιους ηθοποιούς, αλλά δεν... Εγώ θέλω δεν λιγάκι... Έβγαινε, δεν σου έβγαινε ήθελα, μαζί τους θέλω λιγάκι να δένω με την ομάδα που δουλεύουμε αυτό μαζί. Λοιπόν, θεωρώ αυτό είναι λοιπόν αυτό που ξέρω, ότι δεν έφταιγε στην ουσία εσύ, όσον αφορά την... Δεν το είχα. Βέβαια... Ήμουνα συμμαθήτρια του Δημήτρη του Πιατά. Πολύ καλός. Και του Γιώργου του Χριστοδούλου. Αλλά είμαστε 21 άτομα εκεί μέσα.
Εμείς οι τρεις βασικά κάναμε κάποια πράγματα. Καλά, αυτό δηλαδή, δεσμευσε, το καταλαβαίνω, έχει πολύ ταλέντο από τότε ο Δημήτρης Οπιατάς και ο Χριστοδούλου, οι οποίοι συνεχίσανε, δεν τους αφήσανε στην ίδια τάξη, αλλά θέλω να πω, κάνανε πολύ ωραία πράγματα αυτοί, αλλά και εγώ που με αφήσανε στην ίδια τάξη. Εντάξει, κάτι έκανα. Δεν σε δέσμευσε σε κάτι στο να προχωρήσεις και όχι, να συνεχίσεις, ίσα, να δημιουργήσεις. Μετά βγήκα πιο γρήγορα γιατί απαγορευότανε να παίζω στο θέατρο και στην τηλεόραση και τέτοια. Λόγω που δεν είχες ολοκληρώσει σπουδές. Ναι. Όχι, η δραματική και νομίζω ότι μόνο η δραματική του Εθνικού Θεάτρου το έκανε αυτό. Πάντως αυτό δεν είχες... σε αποθάρρυνε, Αλέκα. Όχι καλέ, με βλέπεις αποθαρρυμένη. Όχι, δεν σε βλέπω καθόλου. Αλλά λέμε για εκείνα τα χρόνια, μετά από τα χρόνια και από αυτά που έχεις πετύχει και έχεις συμμετοχές ιδιαίτερες και πολύ καλές, σίγουρα δεν θα σε έχει αποθαρρύνει. Αλλά για εκείνα τα χρόνια δεν είπες τελικά ως τα αφήσω, γιατί όχι, με πήγαν ως ταλέντο και με βγάλαν ως μη ταλέντο. Εννοείς άμα έπεσε το ηθικό της. Ναι, αυτό. Ναι, όχι, καθόλου. Καθόλου. Ίσα-ίσα και μπορώ να πω ότι ευτυχώς που έφυγα, γιατί όταν είσαι σπουδαστής εκεί πέρα, καβαλάς λίγο το καλαμάκι. Έτσι, είναι πιο εύκολο, ρε παιδί μου. Φεύγοντας από εκεί, έπεσα στα βαθιά, έκανα ένα σύριαλ όπου... Εκεί που είχα δεύτερο, τρίτο ρόλο, άρεσα και είχα τον πρώτο ρόλο, το «Κάπου υπάρχει αγάπη». Στο ίδιο σύριαλ. Ναι. Δηλαδή ξεκίνησες με δεύτερο, τρίτο και σιγά σιγά με τα επεισόδια σου δώσαν τον πρώτο. Ναι. Τι ωραία. Γιατί ψιλοέσκιζα. Ναι. Δεν το λέω. Χοντρό, δεν το λένε. Χοντρό. Είναι το αλάτι το ψηλό, το αλάτι το ψηλό χοντρό. Αν και τώρα να σου πω κάτι άσχετο για εσάς τις γυναίκες, ότι έγινε πολύ μόδα να μαγειρεύεις με το χοντρό αλάτι. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί εσύ που ξέρεις από μαγειρική. Είναι ανάλογο το χέρι του καθενός. Βλέπεις την ποσότητα διαφορετικά στο μάτι σου. Όχι, είναι πιο ραφιναρισμένο νομίζω, οπότε χάνει κάποιες από τις ουσίες. Είναι πιο αλμυρό το χοντρό είναι αλάτι. Είναι πιο αλμυρό, αλλά και η ποσότητα πιο επικίνδυνη. Ναι. Αυτό είναι άλλο η ποσότητα. Άλλωστε, ούκο του πολλοτοεύ και η ποσότητα δεν συνδυάζεται πάντοτε με την ποιότητα. Η Αλέκα η Μακρύ τα τελευταία χρόνια κάνει συγκεκριμένες και πολύ λίγες επιλογές. Ενώ υπάρχουν πρωτασούλες, γιατί είμαστε φίλοι και τα λέμε και τηλεφωνικά. Γιατί το κάνεις αυτό, γιατί θεωρείς ότι πλέον έχει περάσει αυτό το ότι είσαι το κοριτσάκι που θέλει να κάνει πράγματα και το κάνεις γιατί μόνο αν υπάρξει λόγος και είναι κάτι που σου εξιτάρει που πραγματικά αξίζει τον κόπο, ή γιατί δεν γίνονται πράγματα. Δεν γίνονται πράγματα πάλι. Δεν γίνονται, δεν γίνονται καταστάσεις. Είμαι μια ηθοποιός που έχει πάει σπίτι της. Έτσι. Στην οικογένειά της. Ναι. Αλλά και κατ' επιλογή είναι όμως και αυτό. Οπωσδήποτε. Ναι. Δεν μπορούσα να κάνω και τα δύο. Δηλαδή να είμαι τόσο σοβαρά μέσα στα πράγματα που λες εσύ σαν ηθοποιός και να μεγαλώνω και δύο παιδιά μόνη μου. Δεν γινότανε, που δεν είχα που να τα αφήσω. Όχι, σαφώς και δεν γίνεται. Αν δεν υπάρχουν χέρια είναι δύσκολο. Και επειδή έπρεπε να διαλέξω και επειδή είμαι άνθρωπος που δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω για το επάγγελμα θυσίες, ενώ για την οικογένεια το εννοούσα ότι θα έκανα θυσίες και έχω κάνει θυσίες για την οικογένεια. Έτσι, οπότε... Πολύ σημαντικά. Και αυτό σε θυμάει φυσικά. Απόλυτα ως γυναίκα και ως μητέρα, διότι κοίταξε να δεις, όταν ξεκινάς να κάνεις παιδιά και βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο χώρο και είσαι καριερίστρια, ξέρεις ότι κάνεις παιδιά για να τα μεγαλώσουν άλλοι. Ναι. Αλλιώς δεν μπαίνεις στη διαδικασία να τα κάνεις. Είμαι και πολλά χρόνια. Παιδιά παίζω 6 δεκαετίες. Τι λες? Βάλτε, δεκαετία του 60, του 70, του 80. Δηλαδή δεν έσκιζα, δεν ήμουν η διάσημη ηθοποιός, αλλά εγώ την ψωνάρα μου την έκανα. Δηλαδή κάποιοι που με ξέρανε πόσο καλή, λίγο ή πολύ καλή είμαι, μου τηλεφωνούσανε χωρίς να χτυπάω πια εγώ πόρτες και μου λέγανε θέλουμε, ξέρεις πόσοι μου είχαν τηλεφωνήσει το πρωί 8 η ώρα γιατί ήταν με μια κοπέλα να κάνει το ρόλο
και δεν ήταν καλή, δεν ήξερε το ρόλο και έφευγα, έπαιρνα το αυτοκίνητό μου, έβαζα και 20 ρούχα μέσα στην, πώς φαίνεται, ο επαγγελματισμός. Σωστά. Δηλαδή, που δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι παίζουν τον έχουν αυτόν τον επαγγελματισμό. Σαφώς, έτσι. Λοιπόν, και έτρεχα δεξιά και αριστερά, μου δίνανε το κείμενο, το έλεγα, το έπαιζα όπως πιστεύανε ότι θα το κάνω. Έπαιρνα κατευθείαν τα λεφτά μου και έφευγα. Βέβαια, να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ακριβώς τα όρια σου και τα περιθώριά σου. Βέβαια. Και αυτό δείχνει και τον επαγγελματία, όταν ξέρουμε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Καλά, αυτό βέβαια το βλέπεις και στην πράξη. Το βλέπεις και στην πράξη, βεβαίως. Νομίζω όμως ότι μία κοπέλα, γιατί κοπέλα ήταν όταν πήγες αυτές τις αποφάσεις, όταν και ειδικά μία καριεριστή, γιατί το επάγγελμα το δικό μας, όλο αυτό που είναι μπροστά στα φώτα και στη showbiz γενικότερα, ηθοποιός, τραγουδιστής, μοντέλο και ούτω καθεξής, το κάνουμε και γιατί υπάρχει και η ματαιοδοξία και η φιλοδοξία και αυτό που μας αρέσει. Mm-hmm. Άλλωστε, έχω πει ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά αν δεν έχει λίγο το ψώνιο μέσα του. Ακεί να είναι το επαγγελματικό ψώνιο και όχι το άλλο. Γιατί ξέρεις, ψώνιο είναι και για έναν καλό τραγουδιστή να θέλει να πει ένα καλό κομμάτι για μένα. Ναι. Αλλά ψώνιο είναι, ας πούμε, και για μία άφωνη να θέλει να τραγουδήσει. Αλλά είναι το κακό ψώνιο αυτό. Εντάξει. Δεν υπάρχει συνείδηση. Ψώνιο είναι και για μία, ας πούμε, που είναι ένα 60, να τολμάει να βάλει πάνω τη μία γούνα και να βγει στην πασαρέλα και να νομίζει ότι βγήκε η Αλεπού και όχι ο άνθρωπος. Συγγνώμη, γιατί το είδαμε και αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το κακό ψώνιο. Έχω δει δηλαδή πασαρέλα να περπατάει ή άλλη τύπου μοντέλα για να διαφημίζει δέρμα με γούνα και εγώ νομίζω ότι βγάλαν το ζώο και όχι τον άνθρωπο. Δηλαδή, κατάλαβες, επειδή είχε και λίγο έτσι αλεπομούρα, νομίζω ότι περπατούσε η Αλεπού. Και λέω, καλέ, τι ωραία, λέω, την έχουν βάλει βατσαμόζι. Όχι αυτό, την είχαν εκπαιδεύσει καλά την Αλεπού, κατάλαβες. Λοιπόν, απλά είναι μεγάλη απόφαση του να πει μια κοπέλα ότι εγώ θα κάνω θυσία για την οικογένειά μου και μάλιστα όταν πουλάει και όταν χτυπάει το τηλέφωνο της στις 8 το πρωί για να τρέξει να παίξει ρόλο. Και απόλυτα συνειδητοποιημένη κιόλας. Βοήθησε όμως ότι ήμουν από πολύ μικρή. Και τα μπούκτησες. Ναι, δηλαδή είχα καλυφθεί. Ναι. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος αυτό που ήθελα να κάνω. Το έκανες μικρή, απανωτά. Ναι. Και εντάξει, ήξερα δηλαδή τι άφηνα και να και πω μετά στη συνέχεια. Α, και συνήθως δεν ισχύει να ξέρεις αυτό. Δηλαδή, όσο πιο πολύ είσαι χώρο και όσο πιο πολύ χώρο σε θέλει, τόσο πιο πολύ, να το πω και λίγο λαϊκά, να μου συγχωρηθεί λίγο η έκφραση, πορώνεσαι σίγουρα. Επάνω σε αυτό και θέλεις κι άλλο και άλλο και άλλο. Και μετά φτάνουμε σε ένα σημείο που υπάρχει και γίνονται αυτό άπλιστοι στο κομμάτι. Είχα κουραστεί με την εξής έννοια. Το ότι όταν τα άλλα παιδάκια, εσείς, τελειώνατε το σχολείο και την επόμενη μέρα ξεκινάγατε διακοπές, πηγαίνατε σε κάποιο εξοχικό, στον παππού, στη γιαγιά ή οτιδήποτε, ναι. Έτσι, εγώ έπαιρνα αμέσως το κείμενο και την επόμενη μέρα ήμουνα κάτω από τις λαμαρίνες που παίρνανε τότε τον ήλιο και μας τον ρίχνανε απάνω μας. Δηλαδή, αν είχε 30 βαθμούς τότε 60. Έξω το καλοκαίρι, γιατί μιλάμε για καλοκαίρι, ψινόσουνα. Βέβαια, αυτό είναι που θαυμάζω και εγώ πολύ στον ηθοποιό. Και έτσι θα πάμε και σε break, πραγματικά. Και ήταν και ένας από τους λόγους, να σου πω και την αλήθεια μου, που ενώ το έχω το ταλέντο, αλλά δεν το έχω ακολουθήσει, το έχω ήδη στην πλάκα. Άστα που θέλω να γελάσω γιατί με κοιτάς έτσι. Είναι ότι δεν μπορώ, το θεωρώ μεγάλη σας μαγιά, το λέω για όλους τους ηθοποιούς, που πρέπει να μάθετε 90, 100, 200 σελίδες απ' έξω και πρέπει να πείτε, μόλις ο άλλος πει γεια σου, να του πεις γεια σου τι κάνεις, εγώ μπορεί να θέλω να του πω καλά είμαι, ας πούμε. Mm. Και γι' αυτό πιστεύω ότι μέσα μου έχω περισσότερο στοιχεία της Βλαχοπούλου, με την έννοια που ήταν πηγαία και την αφήνανε όλοι οι σκηνοθέτες να εκφράζεται ελεύθερα, γιατί δεν μπορούν. Αυτή ήταν και η μεγάλη της επιτυχία. Αλλά δεν μπορούσε να πει, της δίνανε ένα κείμενο που έλεγε θα πεις ναι, όχι, όχι, γιατί και έλεγε εντελώς άλλα, αλλά ήταν όλα επιτυχημένα. Σωστά, εμένα σωστά. Αν μου δώσεις να σου παπαγαλίσω ρόλο,
Έχεις έρθει στην εκπομπή τόσες φορές. Βλέπεις, δεν έχουμε floor manager. Έχουμε, αλλά δεν μας βοηθάει. Δεν έχουμε auto-cue, πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε auto-cue, δεν έχουμε σκαλέτα. Αυτό όχι, δεν ξέρουμε πώς είναι τα θέματα και πού πάνε. Τα ξέρουμε πριν μπούμε. Άπαξ και μπω εδώ, δεν θέλω να μπερδεύομαι με τίποτα. Μου τα έλεγες, τα κατάλαβα, άφησέ με. Αυτό όλα τα χρόνια. Γιατί είναι το πηγαίο που θέλει να βγάλει ένας άνθρωπος. Αν όμως μου πεις να παίξω ρόλο και να πω αυτά ακριβώς που θα μου γράψεις. Δεν θα βγει καθόλου και το. Στο σύριαλ να δεις τι γίνεται. Ναι, δεν θα και θα... μάλιστα το καθημερινό. Εγώ θαυμάζω τα νέα παιδιά που κάνουν τα καθημερινά και έχουν και μεγάλους ρόλους. Πώς τα καταφέρνουν και να είναι και καλοί. Γιατί οι νέοι ηθοποιοί είναι πάρα πολύ καλοί. Είναι πάρα πολύ καλοί. Mm-hmm. Και τους βλέπω σε καθημερινό αυτό. Και λέω. Τι γίνεται, τι ταλεντάρες είναι αυτές. Αυτό πιστεύω και θα συμφωνήσω ότι γίνεται για δύο λόγους. Γιατί τα νέα παιδιά ξεκινάνε σε μία περίοδο κρίσης που δεν λες ότι το κάνουν όπως παλιά για τα λεφτά, ότι θα παίξουν ένα σειρά και θα πάρουν τα χοντρά λεφτά, αλλά προσπαθούν μέσα σε αυτή την πληθώρα των πραγμάτων να ξεχωρίσουν. Άρα πραγματικά διαβάζουν και δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Έτσι. Γι' αυτό και γίνονται πολύ καλοί. Μπορούν όμως. Μπορούν. αυτό είναι το ταλέντο. Μπορούν. Το προσπαθούν αρκετά και τα πάνε καλά. Λέω ότι οι ηθοποιοί όμως ήταν έμφυτο το ταλέντο τους. Δεν ήθελαν να προσπαθήσουν και πολύ. Είναι ταλέντο. Άμα δεν ήταν, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα από αυτά, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουν έρθει να φωτογραφίσουν τα παιδιά από το κολέγιο. Όταν τελειώσουμε, θα τη δείτε με το καπελά. Και θα πετάξω και το ξέρεις. Και πέταξε και το πτυχίο σου. Λοιπόν, η Αλέκα Μαρίτα παραμείνει κοντά μας. Επιστρέφουμε με μια πάρα πολύ γρήγορη και ωραία μόδα, έτσι να πάρεις και εσύ μια ιδέα. Ξέρω ότι φοράς αυτό που σου πάει, αλλά να σου δώσουμε και έναν άλλο τόνο μόδας. Και έχουμε να δούμε και πολύ ωραία βιντεάκια από την Αλέκα Μακρύ. Όλα αυτά θα γίνουν, μη φύγει κανείς. Εδώ εμείς συνεχίζουμε. Μην μου πεις και πάλι κοντά σου. Φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Αλέκα Μακρύ, εδώ μια καταπληκτική ηθοποιός αλλά και ένας μοναδικός άνθρωπος στην παρέα μας. Σ' άρεσε η μόδα, Είδες ότι βάζουμε πολύ ωραία προσπάθεια. Εξωτερικού, κοίτα, παρακαλώ, κοίτα. Γιατί όλοι οι μοντελοί του εξωτερικού νομίζω ότι δίνουν πολύ ωραίες γραμμές. Εμένα... δεν έχουμε εμείς καλούς σχεδιαστές στην έχουμε Ελλάδα. Πολύ καλούς σχεδιαστές, απλά δεν μιλάμε μαζί τους. Εμένα μ' αρέσει αυτό. Όχι με όλους. Δεν μιλάμε εμείς. Ο Ασλάνης, Θεός χωρέσει τον, που ήταν πολύ καλός μας φίλος, συγχωρέθηκε. Εντάξει, υπάρχουν όμως και άλλοι. Αλήθεια. Ναι, ο Μιχάλης ο Ασλάνης είπε περίπου 1,5 χρόνο. Α, ναι. Ναι. Αλήθεια, λες. Ναι. Είδες τελικά ανάγκη σε ποιος συχνά, να σου μαθαίνουμε λίγο από τις showbiz. Ναι, δυστυχώς. Το ότι η Ελένη είναι έγκυος, το ξέρεις? Είμαι νεγάκι. Ναι, αυτό το ξέρω. Γεννάει, δηλαδή. Το έχω εμπεδώσει. Ναι, δηλαδή μπορεί και να της έχει. Το έχω εμπεδώσει. Καλά, κοίταξε τη γυναίκα. Και να μην το ξέρει φέτος, δεν το ξέρει από πέρυσι, από πρόπερση. Αυτή κάθε χρόνο έγκυος ούτως ή άλλως, εντάξει, δεν αλλάζει κάτι. Τι είπες, έγκυος σκεφτεί. Να σου πω, έγκυος σκεφτεί. Να σου πω λίγο κάτι. Γενικότερα ασχολείσαι έτσι με τις showbiz, δηλαδή κάνεις το κομπολάκι σου και τέτοια. Ποια χώρισε, τι χώρισε, ποια τάμπλεξε με ποιον και τέτοια. Όχι, μωρέ, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Εντάξει, τα ακούω, γιατί έχω τηλεόραση όταν μαγειρεύω. Έχεις τηλεόραση? Ναι, σε κάθε δωμάτιο, δεν κατάλαβες. Το ξέρω. Ναι. Είσαι από αυτές που σε κάθε δωμάτιο βάζουν διαφορετικό κανάλι. Ξέρεις τι μου κάνει, όταν έχετε σπίτι να μείνει ο παππούς, στην κουζίνα, επειδή θέλει να δει το έργο του, στην κουζίνα έχω άλλο πράγμα, στο δωμάτιο έχω άλλο και στο σαλόνι άλλο. Για να προλαβαίνω να δω δύο εκπομπές που λίγο συνδυάζονται και παίζουν συγχρόνως, ονόματα δεν λέμε Sky και Star, και έχω και του παππού μέσα που θέλει να δει το Μέγκα την παλιά, την επανάληψη του έτσι, του από εδώ, του από εκεί. Του τύπου και παντρεμένου. Του τύπου, και, τέτοια, και η πόρτα της διπλανής και αυτά. Η διπλανή πόρτα, πώς λέγεται αυτό, η πόρτα της διπλανής. Ναι, αυτό. Παραστάσεις βλέπεις, θέατρο πας. Ναι, πολύ. Πες μου έτσι μια τελευταία παράσταση που είδες φέτος, δηλαδή μέχρι τώρα που μιλάμε, που σου άρεσε. Ποια είδα? Είδα την... από τη ζούγκλα έρχομαι και μήνυμα σας φέρνω, νομίζω. Ζούγκλα το λέω εγώ. Είναι σε ένα θέατρο, μπορούμε να το πούμε. Βεβαίως. Είναι παιδιά πάρα πολύ αξιόλογα. Mm-hmm. Με έναν πολύ αξιόλογο παιδιά, το όνομά του θα το ακούμε συχνά από εδώ και πέρα, γιατί είναι πολύ νέο παιδί, είναι 34 χρόνων. Στο θέατρο LA Theater, mm-hmm. είναι στον Κεραμικό. Εκεί είναι όλα τα intellectual, έτσι. Είναι στο όλες κεραμικό, οι μικρές σχολές είναι και ο Κεραμικός, έχει γίνει πολύ θεατρική. Είναι μία ομάδα, απίστευτα ταλέντα, πολύ ταλαντούχος. Είναι όπως εκείνη που είχαμε δει με το Σπύρο, θυμάσαι. Και φάνταστος ο συγγραφέας, ο οποίος τυχαίνει να είναι και σκηνοθέτης.
Καταπληκτικά παιδιά. Πιστεύεις ότι σε αυτές τις μικρές γωνίες δημιουργούνται πολύ μεγάλες παραστάσεις? Βέβαια, βεβαίως. Και με μεγάλα ταλέντα. Βεβαίως, βεβαίως. Και γι' αυτό πηγαίνω και... Μικρότερες. Που ναι, μεν υπήρχε ένα μεγάλο όνομα μέσα από τον Σπύρος, και άλλοι υπήρχαν νέα παιδιά, σου μιλώ ήταν ταλέντα. Άρα, ναι, δηλαδή, ναι. Γίνονται πράγματα. Βεβαίως, γίνονται πράγματα. Όχι, βαρέθηκα. Δεν γίνονται πράγματα στην Ελλάδα. Αυτό με κούρασε. Την έχουμε τώρα στην Γλυφάδα δημοτική σύμβουλο και κάνει πράγματα. Και κάνει πράγματα, και κάνει πράγματα τελικά, ναι. Θα κάνω πράγματα για την Γλυφάδα. Ναι. Πάρει, κάνει πράγματα για την Γλυφάδα, Ιβάνα. Έτσι. Βάνα, κάνεις πράγματα τελικά. Έτσι. Δεν γίνονται όμως πράγματα, έτσι. Δηλαδή, ειλικρινά, το έχεις απίστευτα, έτσι. Ναι. Ακόμα μια πτυχή του Αλέξανδρου Πετρίδη. Έκανα μια φορά πλάκα στο Δημήτρη. Έχουν πεθάνει στο γέλιο. Το έχεις απίστευτα, αγάπη μου, λοιπόν, δηλαδή, είναι φοβερό. Και παίζει και σε μια πολύ ωραία παράσταση η Βάνα, να πάτε να τη δείτε. Ναι. Ένα πάρα πολύ ωραίο. Εγώ την αγαπάω πάρα πολύ τη Βάνα. Βέβαια, και εμείς την αγαπάμε και τη θεωρούμε και πολύ ωραία γυναίκα. Άστα από εκείνη δεν θέλει πια να είναι το sex symbol, γιατί είναι κάτι το οποίο θέλει να βγάλει από πάνω της. Κουράστηκα. Κουράστηκα με το sex symbol. Είναι πολύ κουραστικό να σου δίνει μόνο μια ωραία γυναίκα. Υπάρχει και κάτι άλλο πίσω από αυτό. Κουράστηκα, Γιώργο, κουράστηκα. Μιλάει τώρα στον εαυτό μου. Ο γιος μου είχε παίξει με τη Βάνα Μπάρμπα. Όταν ήταν 5 χρόνων, ο γιος μου, γιατί από το γραφείο παραγωγής που είχα κάνει ταινίες, εντάξει, κάποια χρόνια πίσω, από στα πρώτα της βήματα. Μάλιστα. Ναι. Ήταν, νομίζω, έκανε την κακιά που είχε... απαγάγει το παιδί μου, νομίζω, κάπως. Υπάρχει κάποιος ρόλος έτσι πολύ πολύ κόντρα που θα ήθελες πολύ να δοκιμαστείς? Θέλω τι να δοκιμαστώ από εδώ και πέρα, τίποτα. Όχι, εγώ θα να δοκιμαστείς να τον παίξεις. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Ποτέ δεν έλεγα, α, να παίξω την Οφηλία, ρε παιδί μου, γιατί είμαι και μια γενιά. Γιατί το λένε και αυτό πολύ. Πολλές το λένε αυτό. Όχι, καλέ. Τι έχει αυτή η κοπέλα? Όχι. Τι έχει αυτή η κοπέλα, βλάβη μεγάλη. Όχι, η Οφηλία που θέλουν να την παίξουν όλες. Σέξπιρ και δύσκολος ρόλος και... Ναι, και η καλοκαιρινή νύχτα είναι δύσκολο. Ας πούμε, να κάνεις το εξωτικό που το έχει παίξει στο σπίτι. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω εξωτικό. Ναι. Πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Και εγώ, ρε παιδιά, θα ήθελα μια μέρα να σταματσάριστο τόσο πολύ. Τρελαίνομαι. Ούτε τις απόκριες δεν το καταφέρνω. Δίνομαι εξωτικό και με λένε άγγελο. Ωραία, έχω σπουδάσει χορό, έχω σπουδάσει, έχω κάνει φωνητική. Θα ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Ορίστε, να είδε, σου έβγαλα κάτι που εντάξει, έχω κάνει musical στη ζωή μου, έχω καλυφθεί από εκεί. Ένα εξωτικό θα το έκανα πάρα πολύ. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Θέατρο έχει παίξει γενικά αρκετά. Ναι. Πιο πολύ τι πιστεύει, θέατρο, σύριαλ, τηλεόραση ή κινηματογράφο για σένα? Μου αρέσανε τα πάντα όλα. Έχει απλά το θέατρο λιγάκι με. Με ενοχλεί το ότι είναι κάθε βράδυ το ίδιο, αν και τώρα υπάρχουν ομάδες που έχουν παραστάσεις δύο φορές, ας πούμε, την εβδομάδα. Αυτό είναι πιο καλό. Mm. Δηλαδή ήταν το μόνο που με τσίτωνε λίγο στο θέατρο. Έχω παίξει και δράματα εγώ. Και δράμα κάθε μέρα, τόσο κάθε βράδυ, εκτός από τη Δευτέρα, διπλές παραστάσεις Σάββατο, διπλές παραστάσεις Κυριακή. Είναι και κουραστικό και και μάλιστα κόντρα σε μένα και που γενικά είμαι, δόξα τω Θεώ, με θεωρώ ευτυχισμένο άτομο και με θετική ενέργεια, ξέρεις, και το να πιέζω τον εαυτό μου να είμαι τελείως άλλο πράγμα που την είχε αφήσει, δηλαδή ήμουνα με τον άντρα μου στα καλύτερά μας, και έπρεπε να κάνω την Αγγλίδα, την ξενέρωτη, που την είχε παρατήσει ο άντρας της, που είχε χάσει την αγάπη των παιδιών της. Αυτό σε επηρεάζει δηλαδή και στο σπίτι σου μετά, βέβαια, λίγο και πίσω. Εννοείται. Ναι, έπρεπε να κάνω διαδικασία. Όχι, δεν μίλαγα, ήμουν καταρακωμένη, δεν κατάλαβες. Αλήθεια. Πάντως να σας πω κάτι, παιδιά. Τώρα για φαντάσου το. Δηλαδή, εγώ πέσε ότι έχετε σήμερα και μου προτείνουν κάθε μέρα να παίξω έναν που κλαίει. Ένα ρόλο που κάθε μέρα κλαίει, ας πούμε.
Για φαντάσου κάθε βράδυ να πρέπει, έστω και για 5 λεπτά, μα κάθε βράδυ να πρέπει σαν και δεν να κλάψεις. Είναι λίγο κουραστικό όλο αυτό με το θέατρο. Το ίδιο σίγουρα, κάθε βράδυ και καλά, το ίδιο. Καλά, εσύ δεν θα επέλεγες κάτι τέτοιο. Θα πήγαινες όχι, απλά με το μπορεί, επειδή είμαι σκηνοθέτης, να του έβγαζα κάτι τέτοιο, κάτι πιο δακρύβρεχτο. Εγώ νομίζω πως εσύ θα βγάζεις το σενάριο σου σκηνοθέτη. Κατά βάση. Εγώ μπορώ να παίξω έναν ρόλο κωμικοτραγικό, νομίζω. Να, δηλαδή ναι. Αυτού που πονάει και κλαίει, αλλά που δεν γίνεται ποτέ. Έχει δίκιο, θα του πήγαινε. Θα μου πήγαινε ναι. Πάρα πολύ. Ή ας πούμε να κάνω μία παροδία ενός τραγικού πράγματος. Δηλαδή να σου παρουσιάσω ένα φόνο, σαν να μην έγινε τίποτα. Κάτι τέτοιο. Και πώς, εντελώς. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Έχεις έτσι, φτάνοντας, θα πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο βίντεο δικό σου που έχουμε ετοιμάσει με λίγες σκηνές. Πριν πάμε, θέλω να μου πεις, έχεις σκεφτεί ποτέ το συγγραφικό μονοπάτι? Δηλαδή, αφού έχεις παίξει τόσο πολλά, έχεις ζήσει από πολύ μικρή και σε μεγάλους δίπλα. Σε τι γράφει. Όχι αυτό, να πας στο να γράψεις κάτι. Έχω γράψει 4-5 παραμύθια. Αλήθεια. Τα οποία προσπαθώ να τα κάνω, όταν θα μου έρθει έτσι, να τα κάνω 12, που εκεί είναι η ώρα που πρέπει να καλύψουν. Και επειδή διάβασα πέρυσι παραμύθια σε ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο και ήταν πολύ... σκέφτομαι και να κάνω μια προσπάθεια, να βγάλω ένα CD από μένα, δικά μου παραμύθια να τα διαβάζω εγώ. Είναι πολύ δύσκολο, πολύ. Ή από παιδικές παραστάσεις. Διότι το κοινό είναι πολύ δύσκολο, πιο δύσκολο κοινό αν μη τι άλλο τα παιδιά. Το να τα κερδίσεις. Είναι όμως, είναι αυθόρμητα τα παιδιά. Γι' αυτό λέμε το δηλαδή ή δεν είσαι καλός, δεν θα είμαι καλή και θα πούνε, που δεν νομίζω, γιατί είδα πολύ ενδιαφέρον, πολύ έτσι ακούγαν από ό,τι μου λέγανε οι γονείς και τέτοια. Δηλαδή παρατάγανε την τηλεόραση που βλέπανε το παιδικό για να μ' ακούσουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα το κέρδισε για το να κοινό, πάνε αυτό, στο λοιπόν. Ίντερνετ και, έτσι, που είχε σωστά, βάλει η μαμά. Οπότε, λοιπόν, ναι, ωραία. Το έχω. Πάμε να... μάλλον να ακούσετε πώς θα το κάνουμε. Πώς. Να το κάνουμε και πολύ διαφορετικά. Ας το κάνουμε. Φύγε ή πήγαινε άμα είναι σύνταγμα. Και περίμενε. Λοιπόν, θα δώσουμε μία πολύ πολύ γρήγορη πάσα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε να μας αποχαιρετήσεις και να δούμε το βιντεάκι το δικό σου. Ωραία. Διαφημίσεις παρακαλώ. Λιτό Boutique Hotel στο Αγρίνιο. Η μοναδικότητα της θέσης του στο κέντρο της πόλης και των παροχών που προσφέρει κάνουν το Λιτό την πρώτη επιλογή. Τα 33 πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια με άνεση και πολυτέλεια, αλλά και ο πλήρως ανακαινισμένος χώρος του καφέ μπιστρό στον ημιόροφο, κάνουν το Λιτό σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες της πόλης. Λιτό Boutique Hotel. Πλατεία Δημοκρατίας 2, Αγρίνιο. 2641-023-043. Μέλος του Ομίλου Ακρός. Σεριάνι Travel. Ασφαλείς μεταφορές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν. Σεριάνι Travel. Οργανωμένες εκδρομές εσωτερικού και εξωτερικού. Σεριάνι Travel. Αυτό που θες στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σεριάνι Travel. Σας ταξιδεύει με ασφάλεια. Ελαστικά Μοντό Περιστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας, κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκο Περιστερά, πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινουπόλεως 44 Περιστέρη. Μην μου πεις και πάλι κοντά σας, εμείς εδώ έτσι πολύ πολύ βιαστικά με μοναδική Αλέκα Μακρύ, γιατί μας αρέσει πολύ η παρέα της. Φτάνοντας έτσι προς το τέλος αυτής της εκπομπής, θα κλείσουμε με ένα πολύ μικρό έτσι δικό σου αποσπασματάκι, φλασιές που λέμε, flashback στην ιστορία σου. Θέλω να μου πεις για αυτούς που δεν έχουν γνωρίσει την Αλέκα Μακρύ, όχι σαν ηθοποιό, σαν άνθρωπο. Η Αλέκα Μακρύ όταν κοιτάει τον εαυτό της στον καθρέφτη, όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να αφουγκραστούμε τα καλά μας και τα κακά μας στοιχεία. Πες μου το καλό σου στοιχείο και πες μου και το κακό. Έτσι όπως εσύ το αφουγκράζεις, δεν μας νοιάζει τι μπορεί να πουν οι άλλοι. Ναι, σωστά. Μου βάζεις δίσκο. Σε πήγα λαού. Λοιπόν, το καλό μου στοιχείο είναι
ότι είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος. Ακόμα. Θα συμφωνήσω. Ακόμα. Πολύ σημαντικό. Είμαι αισιόδοξο άτομο. Ακόμα και αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα και τέτοια, είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι, ότι οι κρίσεις, γιατί περνάμε και προσωπικές κρίσεις, και, είναι και ευκαιρία προσπάθειας για ανανέωση, για αναζωογόνηση, για... Καταλαβαίνεις τι λέω. Το ελάττωμά μου, κάποια πράγματα μερικές φορές τα παίρνω πιο σοβαρά. Από όσο ή από όσο είναι. Από όσο είναι και, από όσο, και τα βάζω και μέσα μου χωρίς να πρέπει. Χωρίς. Αλλά πάντα προς τη δόξα τραβώ. Αυτό μας αρέσει. Αλέκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σας αγαπώ πολύ. Κάνεις είμαστε δίπλα. Είναι χαρά μας να σε έχουμε εδώ κοντά μας. Γιατί μας φέρνεις και πολύ καλή αύρα. Α, πολύ χαίρομαι. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Φιλιά, σε όλους. Ευχαριστούμε. Αυτή ήταν και η μοναδική Αλέκα Μακρύ, με τη οποία σε ένα πολύ πολύ μικρό βιντεάκι θα κλείσουμε από το αρχείο αυτής της εκπομπής, γιατί αυτό το αρχείο κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Δόξα τω Θεώ. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Αγαπάμε, είστε μοναδικοί. Και να ξέρετε κάτι, όσο εσείς περνάτε καλά, εμείς θα βρισκόμαστε σε αυτόν εδώ τον καναπέ.